Να ευχηθώ και εγώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, υγεία, αισιοδοξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι μέλη γενέστε σε αυτό το έτος το καινούριο που έρχεται. Πράγματι, ξεκίνησε τη Δευτέρα 9 του μηνός, ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28, με τις καλύτερες προϋποθέσεις θα έλεγα. Αυτή την φέτος έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι δεν βρισκόμαστε σε υγειονομικούς περιορισμούς και είμαστε και στην πρώτη περίοδο χειμερινών εκπτώσεων χωρίς να έχουμε ενδιάμεσες εκπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα προς την εξομάλυνση της όλης κατάστασης η οποία είχε στρεβλωθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και νομίζω ότι θα πάμε αρκετά καλά. Ας μη σηκώσουμε τον πύχη στο τέρμα, ας τον κρατήσουμε λίγο σε επίπεδα βατά. Οι εξελίξεις δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστες, χωρίς να θέλω να είμαι απαισιόδοξος. Θεωρώ όμως ότι η αγορά θα κινηθεί σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ότι τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας που είχαμε και τους περιορισμούς, αλλά και όλη αυτή την εγκράτεια, την αγοραστική από τους καταναλωτές. Ποιο θα είναι το ωράριο των καταστημάτων και συγκεκριμένα την Κυριακή θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα? Κοιτάξτε να δείτε, το ωράριο μπήκε πια σε μια κανονικότητα. Φύγαμε πλέον από το εορταστικό που έχουμε. Νομίζω ότι αρκεί αυτό και βέβαια στις 15, την πρώτη Κυριακή που έπεται από την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, προαιρετικά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι τις 4. Για να μπορέσει ο κόσμος να είναι μια ημέρα η οποία είναι ελεύθερη, δεν εργάζονται και έτσι νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτή την Κυριακή, να μπορέσει ο κόσμος να έχει καλύτερη, περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για αγοραστική διάθεση. Η αποτίμηση από τις γιορτές ποια είναι? Πώς ήταν η κίνηση την περίοδο των εορτών? Ήταν ικανοποιητική? Ήταν παραπάνω από ό,τι περιμένατε? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολη. Κοιτάξτε, σε νορμάλ επίπεδα, να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε μια κίνηση όχι συνεχόμενη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τις δύο τελευταίες ημέρες υπήρχε μια αυξητική τάση. Εμείς τουλάχιστον σαν πόλη είχαμε επισκεψιμότητα, αρκετή επισκεψιμότητα. Δεν ανταποκρίθηκε αυτή η επισκεψιμότητα σε όλα τα καταστήματα. Υπήρχε αγοραστική εγκράτεια. Σίγουρα η εστίαση και τα καφέ δουλέψαν, είχαν κίνηση και αυτό είναι καλό. Στα καταστήματα λιανικής ήταν λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά ήταν μία ανάσα, θα έλεγα. Καλή ανάσα. Παρόλο ότι έχουμε ένα μεγάλο χειμώνα μπροστά μας και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό. Οι τιμές σε τι επίπεδο κυμαίνονται και κατά την εορταστική περίοδο αλλά και τι ποσοστά εκπτώσεων θα έχουμε για αυτό το διάστημα? Αν υπάρχουν περιθώρια για εκπτώσεις δεδομένης κατάστασης που επικρατεί με τις τιμές σε πρώτες ύλες να αυξάνονται. Υπάρχει περιθώριο για πολύ καλές εκπτώσεις που πιθανόν να αναμένουν και οι καταναλωτές? Είναι και αυτό ένα δύσκολο λίμα, ότι και παρόλο τις αυξήσεις που έρχονται κάθε μέρα, ερχόμενο το νέο έτος είχαμε νέες αυξήσεις, όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν και να όσο μπορούν και είναι δυνατόν να συγκρατήσουν λίγο τις τιμές και προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και εμείς να καταφέρουμε να βάλουμε μερικά χρήματα στα ταμεία μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις όλες αυτές υποχρεώσεις που έχουμε και προστίθονται καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, από τις πρώτες ημέρες είχαμε πολύ καλά ποσοστά, θα έλεγα. Αν και δεν υπάρχει βιασύνη, διότι περίπου στο δίμηνο που θα κρατήσουν οι εκπτώσεις υπάρχει περιθώριο και από τους καταναλωτές να συγκρίνουν, να ελέγξουν και να αποφασίσουν για τις τιμές. Και νομίζω ότι προς το τέλος των εκπτώσεων θα έχουμε ακόμα μερικά ποσοστά περιθωρίου να δώσουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε όλοι να κινηθεί η αγορά εποφελία όλων και των καταναλωτών αλλά και των συναδέλφων. Η κίνηση πώς καταγράφεται τα τελευταία χρόνια
είχαμε και την πανδημία, βελτιώνεται, χειροτερεύει σε σχέση και με την περίοδο των εορτών και την εκπτωτική. Και τι σημαίνει για τα καταστήματα, μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά? Να σας πω, υπάρχει μια στρέβλωση της αγοράς, μικρή, δεν ξέρω το ποσοστό να σας το πω, αλλά από τον καιρό της οικονομικής κρίσης και μπαίνοντας στην υγειονομική κρίση που βιώσαμε, καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία γενικά έχασε τη συνοχή της, τη ρύθμισή της, την καθημερινότητά της. Αυτό προσπαθεί τώρα η κοινωνία να το ξανασυνθέσει και να μπούμε σε ένα κανονικό ρυθμό. Νομίζω ότι με αργούς ρυθμούς η κοινωνία προσπαθεί να βρει την κανονικότητά της, αυτή που ήξερε. Δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά τα μηνύματα είναι θετικά. Και αν ξεπεράσουμε και αυτό το έτος, το οποίο πραγματικά θέλει προσοχή, με πολύ προσεγμένα βήματα από όλους μας, νομίζω ότι όταν θα ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο, θα μπούμε πλέον σιγά σιγά στην κανονικότητα που ξέραμε, όχι βέβαια με υπερβολές, αλλά θα μπει η αγορά και γενικά όλος ο κόσμος σε μια κανονικότητα που θα μπορέσει σιγά σιγά να ανταπεξέλθει και στις υποχρεώσεις του, αλλά και η αγορά να μπορεί να λειτουργεί πλέον ομαλά όπως ήξερε. Βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως τα ξέραμε. Έχει μπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Νομίζω όμως ότι οι συνάδελφοι το έχουν καταλάβει και σιγά σιγά προσαρμόζεται και σε αυτό, και κάποια στιγμή η αγορά θα πάρει την ομαλότητα που της αξίζει και τη θέση που της αξίζει, που είναι σπουδαία θέση αυτή που έχουμε και αυτή η οποία βοηθάει, τουλάχιστον όσο αφορά τον κοινωνικό τομέα, την οικονομία της χώρας. Διότι είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Σε τι έδωσαν, θεωρείτε, προτεραιότητα οι καταναλωτές την εορταστική περίοδο και πού θεωρείτε ότι θα δώσουν προτεραιότητα την εκπτωτική? Κοιτάξτε, από μετρήσεις που γίνονται συνήθως στις εκπτωτικές περιόδους, πάντα υπάρχει σε προτεραιότητα μπαίνει η ένδυση, η υπόδοση. Πλέον στη ζωή μας έχει μπει και η ηλεκτρονική μορφή, οπότε και αυτό το κομμάτι τραβάει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς, αν και αυτό πλέον έχει μπει στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συνήθως όμως όλα τα χρόνια το βάρος δίνεται εκεί. Βέβαια θα ήθελα να πω ότι εδώ ο καιρός έχει παίξει και καλό ρόλο και κακό ρόλο. Απ' τη μία ότι μπορεί ο κόσμος να κινηθεί άνετα και να μπορέσει να βγει έξω και να διαβεί τα καταστήματα, να ελέγξει τις τιμές, να κάνει την έρευνά του. Από την άλλη δεν μας προδιαθέτει ο καιρός να πάρουμε και τα πιο χειμωνιάτικα ακόμα που θέλουμε. Είναι μια περίεργη περίοδος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι παραδοσιακά έτσι κινείται η αγορά. Ένδυση, υπόδειση, ηλεκτρονικές συσκευές και έπονται όλα τα υπόλοιπα. Πώς κοιτάξτε να σας πω, οι τοπικές αγορές? Όσο αφορά τη δική μου την πόλη, και γι' αυτό θα μιλήσω χωρίς να θέλω να μειώσω οποιαδήποτε άλλη όμορη πόλη και τα λοιπά, θεωρώ ότι η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια, το έχω ξαναπεί άλλωστε, είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά, με σύγχρονα καταστήματα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, και σε ποιότητα και σε πληθώρα αγαθών, αλλά και σε τιμές. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και δεδομένου ότι και χρόνο με το χρόνο έχουμε και μία αύξηση επισκεψιμότητος, νομίζω ότι αργά ίσως αυτό το διάστημα λόγω όλων αυτών που μας συμβαίνουν και σταθερά έχουμε μία αυξητική τάση η οποία θα φανεί όταν θα έχουμε τελειώσει μέσα από όλη αυτή την συγκυρία που ζούμε. Θα ήθελα να πω σε όλους τους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας εδώ ότι να ευχηθώ καλή χρονιά, αισιοδοξία, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να περνάμε αυτούς τους κοπέλους που ζούμε και στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα έρθει η ομαλότητα όπως μας αξίζει. Εύχομαι ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα είναι προς όφελος
και των συναδέλφων αλλά και των καταναλωτών, ώστε να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά, γιατί χρειάζεται και η ενίσχυση κατά τόπους των αγορών από τους κατοίκους, διότι οι κοινωνίες χωρίς την στήριξη του ενός ή του άλλου δεν μπορούν να υπάρξουν. Άρα είναι κατά μία έννοια ότι πρέπει να στηρίζουμε τις τοπικές αγορές, και το λέω για κάθε συμπολίτη μας και για κάθε πόλη που βρίσκεται, για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί και του χρόνου όλοι μαζί.